Ένα κεντρικό τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι μετέδωσε αυτή την εβδομάδα τις ώρες για το διάλειμμα σπάσιμο σε όλη τη χώρα, αλλά έπαιζε στο παρασκήνιο τον ύμνο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όπως συνηθίζεται για πολλά κανάλια σε χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία κατά τη διάρκεια του Ισλαμικού Ιερού Μήνα του Ραμαζανιού, το ειδησεογραφικό κανάλι Habertürk μετέδωσε το δελτίο του για τους χρόνους του Ιφτάρ, το σπάσιμο της νηστείας κατά τη δύση του ηλίου για διάφορες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιδιαιτερότητα αυτής της εκπομπής, ωστόσο, ήταν ότι έπαιζε στο παρασκήνιο τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης, γεγονός που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στους τηλεθεατές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας τέτοιος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Μπερκάντ Γκουλδικίν, ανάρτησε το βίντεο της εκπομπής στο Twitter και ανέφερε ότι η Habertürk μεταδίδει τους χρόνους του Ιφτάρ με τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης και πάλι. Έτσι γινόταν και πέρυσι. Είναι σαν μια περίληψη των ιδεολογικών συγκρούσεων στη χώρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.